Παρέλαση έχουν ξεκινήσει να κάνουν τους τελευταίους μήνες τα γραφεία των συνταξιουχικών του σωματείων στα εργατικά κέντρα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και της Κρήτης, οι οποίοι υπό το βάρος της ακρίβειας και των δυσθεώρητων λογαριασμών, κυρίως της ΔΕΗ, ζητούν απεγνωσμένα μια χείρα βοηθείας. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι εντονότερο στο Ηράκλειο, όπου πέρα από το ηλεκτροσόκ, οι συνταξιούχοι με τις συντάξεις τους που θυμίζουν πλέον χαρτζηλίκη, καλούνται να πληρώσουν για χρυσάφι και τους λογαριασμούς του νερού. Έρχονται καθημερινά συνταξιούχοι, περισσότερο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα. Έχουμε συνέχεια διακοπές νερού και ρεύματος, και αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλοι και το σωματείο ακριβώς εκφράζει αυτή την αλληλεγγύη καθημερινά προς τους συναδέλφους. 600 περίπου χιλιάδες παίρνουν κάτω από 500 ευρώ. Πέστε μου πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τα βγάλουν να πέρα με αυτά τα χρήματα. Παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, στην Ομοσπονδία και λένε ότι ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος και είναι όσο είναι οι σύνταξές μας. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τα φάρμακα, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Στην Παγκρίτια σύσκεψη των συνταξιουχικών σωματείων του νησιού που έγινε στο Ρέθυμνο, οι απόμαχοι της εργασίας, που συν της άλλης θα πρέπει στο εξής να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρουν την υγεία τους, δήλωσαν έτοιμοι να βρεθούν στην κεφαλή του αγώνα, διεκδικώντας την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αντί των επιδομάτων και των αυξήσεων, που όμως δεν αφορούν όλους, που θα λάβουν τη νέα χρονιά. Οι συνταξιούχοι πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στα παπαγαλάκια της ενημέρωσης ότι θα πάρουν αυξήσεις. Πριν από λίγες μέρες καταθέθηκαν τροπολογίες στη Βουλή να νομοθετηθεί η 13η και η 14η σύνταξη. Να νομοθετηθεί να μην γίνεται κανένας πληστηριασμός για την πρώτη κατοικία και άλλες, ας πούμε, τροπολογίες. Και όμως αυτές η κυβέρνηση τις απέρριψε και τα άλλα τα κόμματα κάνανε όπως δεν τις ακούσανε. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε πρακτικά στα προγράμματά τους να χωρέσουν τα προβλήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων. Και αφού η ζωή μας χειροτερεύει με την ακρίβεια και όλα αυτά που ζει όλος ο λαός και η εργατική τάξη, η κυβέρνηση έρχεται, λέει, να δώσει αυξήσεις. Δεν είναι αυξήσεις, είναι ουσιαστικά μειώσεις. Οι αυξήσεις είναι σε ένα μέρος των συνταξιούχων που είναι κάτω από τον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις δεν δίνονται σε επικουρικές συντάξεις. Δεν θα πάρουν καμία αύξηση όσοι έχουν προσωπική διαφορά. Και ενώ τα περήφανα γυρατιά μέχρι πρότινος ήταν αυτά που έβαζαν πλάτη, ενισχύοντας οικονομικά τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τα τελευταία χρόνια και δει από την εποχή των Τροϊκανών και μετά, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Έχουμε περιπτώσεις που έρχεται ο λογαριασμός μεγαλύτερος από τη μηνιαία σύνταξη. Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι, πώς θα βοηθήσουν τα εγγόνια τους, πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους. Έχει αντιστραφεί το κλίμα και η κατάσταση αυτή τη στιγμή και έχουμε βοηθούν τα παιδιά τους γονείς όπως μπορούν και αυτοί. Και σαν να μην έλειπαν όλα αυτά, όλο ένα και περισσότεροι είναι οι συνταξιούχοι και στην Κρήτη που για χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους δεν έχουν ακόμα λάβει τις επικουρικές τους συντάξεις.